Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα Διαπόντια νησιά η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, όπως είχε προγραμματιστεί με αφορμή την έναρξη των εμβολιασμών στους κατοίκους των Διαπόντιων νήσων. Η κυρία Σακελαροπούλου συνοδευόνται από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ιωάννη Καρβέλη, και τον υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Στεφανή. Την πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές. Για την υπόθεση του γνωστού γιατρού που νοσηλεύεται στα Ιωάννινα, μίλησε ο ΣΤΑΡΤ και στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα ο πρόεδρος του Ατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, Δημήτρης Καλούδης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο θόρυβος προκλήθηκε με τα δύο περιστατικά στην Κέρκυρα, είχε ως συνέπεια οι πολίτες να ακυρώσουν τα ραντεβού τους. Πάμε να δούμε τα όσα είπε, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΤΑΡΤ, Υπάρχει Θέμα. Στα μέσα Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα TaxesNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2020. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι φέτος, εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων του κράτους που διεκπεραιώνονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα καθυστερήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και κατ' επέκταση της εκαθάρισής τους. Αυτό σημαίνει ότι και ο φόρος θα καταβληθεί αργότερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία της 31ης Ιουλίου και ενδεχομένως σε 8 μηνιαίες δόσεις, όπως έγινε και το προηγούμενο έτος. Οι αποσημειώσεις του ειδικού σκοπού, οι δηλώσεις COVID, οι επιστρεπτές προκαταβολές, το πρόγραμμα παγίων δαπανών και άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η φορολογική διοίκηση δεν επιτρέπουν το άνοιγμα του τάξης. Παράλληλα, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων, θα πρέπει να έχουν ληφθεί αποφάσεις για τα τεκμήρια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις του προηγούμενου έτους και η μειωμένη προκαταβολή φόρου έως και 100%. Ένα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα αφορά τους νέους ηλικίας 18 ετών που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση και δεν έχουν αφημί εφόσον δεν έχουν εισόδημα ή ακίνητη περιουσία. Από τη φορολογική διοίκηση υποστηρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες το θέμα θα επιληθεί μέσω του ΑΑΔΕ Live. Δηλαδή θα μπορεί να χορηγηθεί αφημί και κλειδάριθμος σε όσους το χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους ή να προχωρήσουν στη μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομά τους. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στη φορολογία που σχετίζονται με τα τεκμήρια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, αν και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προσμετρηθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το κόστος είναι εξαιρετικά μικρό για τον προϋπολογισμό μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και δεν ξεπερνάει τα 50 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μπροστά στην πιθανή αδυναμία πληρωμής των φόρων, η κυβέρνηση στα τέλη Μαρτίου θα αποφασίσει προκαταβολή φόρου, τη μείωση της προκαταβολής φόρου έως και 100%. Οι περισσότερες επιχειρήσεις καταγράφουν το 2020 μείωση του τζίρου σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα για πτώση τζίρου 5% με 15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%. Για πτώση τζίρου 15,01% έως 25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%. Για πτώση τζίρου 25,01% έως 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%. Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί. Ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δεν θα ισχύσει, όπως όλα δείχνουν, η υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων ίσες με το 30% του εισοδήματος. Τεκμήρια διαβίωσης. Στην κατάργηση των τεκμήριων διαβίωσης για το 2020 προχωράει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η υγειονομική κρίση συρρήκνωσε τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι να κινδυνεύουν να φορολογηθούν επιπλασματικών εισοδημάτων. Η ευκρινής για την εργασία των ηλεκτρολόγων στο Αχίλιο δίνει η ΕΤΑΔ ΑΕ με ανακοίνωσή της μετά τις καταγγελίες τόσο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, όσο και της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων. Που πρέπει να συζητάμε και εν μέσω πανδημίας που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα και να καθόμαστε να συζητάμε τέτοια θέματα ευτελούς υφής. Πραγματικά κρίμα. Έχουμε πολύ δυσκολότερα και περισσότερα προβλήματα να συζητήσουμε για την Κέρκυρα και για την υγεία από αυτό. Αλλά η επικαιρότητα είναι, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Γιατί ξεχνάμε να πούμε ότι έγινε αμέσως μετά και το προηγούμενο περιστατικό της νοσηλεύτριας. Ναι, ναι. Είναι δύο περιστατικά συγχρόνως με την ίδια επίπτωση και με την ίδια σοβαρότητα. Και αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, ότι το κακό είναι ότι χάθηκαν δεύτερες δόσεις εμβολίων, κύριε Ζηνιάτη. Που σημαίνει ουσιαστικά ότι χάθηκε και η πρώτη τους δόση. Ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό, γιατί ένας που δεν θα έρθει μπορεί να το μετανιώσει, μπορεί να το αναβάλει, να το κάνει λίγο πιο αργότερα.
Αλλά η δεύτερη δόση πλέον είναι, πρέπει να ξανακάνει άλλες δύο για να πιάσει το εμβόλιο. Ο κύριος Σκιαδόπουλος παρουσιάστηκε το πρωί στο νοσοκομείο έχοντας το πρόβλημα υγείας που είχε και μέσα σε μία ώρα υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τα οποία έγραφαν με πηχαίους τίτλους ο γιατρός κύριος Σκιαδόπουλος παρέλυσε μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Τόσο το χειρότερο. Αυτό είναι αρκετό. Ναι, αυτό είναι το λέτε, αρκετό. Γιατρέ. Ναι. Αφήστε με ένα λεπτάκι αυτό, που παραλέω, να ολοκληρώσω μια σκέψη. Αυτό είναι αρκετό, χωρίς να μπει κάποιος μέσα σε αυτό το site να διαβάσει τα παρετέρω, για να αρχίσει μια τρομολαγνία. Ναι. Μια τρομοκρατία. Τίτλους διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Αυτή η διασπορά λοιπόν των επιπόλαιων σωστή αυτών των χειρισμών, ναι. Έτσι, παραπλανά τρομάζει και τελικά, κύριε Ρίκο, υπονομεύει την προσπάθεια του εμβολιασμού. Ο Δόπουλος παρουσιάστηκε το πρωί στο νοσοκομείο έχοντας το πρόβλημα υγείας που είχε και μέσα σε μία ώρα υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τα οποία έγραφαν με πηχαίους τίτλους. Ο γιατρός κύριος Σκιαδόπουλος παρέλυσε μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Τόσο το χειρότερο. Αυτό είναι αρκετό. Ναι, όπως το λέτε, γιατρέ. Ναι. Αφήστε με ένα λεπτάκι αυτό, που παραγαλώ, να ολοκληρώσω μια σκέψη. Αυτό είναι αρκετό, χωρίς να μπει κάποιος μέσα σε αυτό το site να διαβάσει τα παρετέρω, για να αρχίσει μια τρομολαγνία. Ναι. Μια τρομοκρατία. Τίτλους διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Ωραία. Αυτή η διασπορά λοιπόν των επιπόλαιων σωστή αυτών των χειρισμών, ναι. Έτσι, παραπλανά τρομάζει και τελικά, κύριε Ρίκο, υπονομεύει την προσπάθεια του εμβολιασμού. Τη συντηρούμε δια της αφωνίας του συστήματος. Η ιατρική δουλεύει με εξετάσεις. Κάποιες από αυτές τις εξετάσεις θέλουν ένα χρονικό περιθώριο και μάλιστα πρέπει να υπάρχει και ένα χρονικό περιθώριο στον ίδιο τον ασθενή, ώστε να αφήσουμε ότι τότε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Δεν μπορούμε από την πρώτη μέρα να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Και γιατί χρειάστηκε, ο γιατρός να μεταβεί στα Ιωάννινα, αφού μπορούσαν να γίνουν εδώ οι εξετάσεις. Όπως είπατε και εσείς, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη περίπτωση με την νοσηλεύτρια. Βλέπετε λοιπόν. Προφανώς μάθανε από τα λάθη του στο νοσοκομείο και μόλις ήταν ίδιο δεύτερο περιστατικό, καταλάβανε ότι έτσι δεν βγαίνει η δουλειά χωρίς νευρολογική κλινική. Ο συνάδελφος νευρολόγος με τον οποίο συζητάτε. Παραλλήλως αυτή τη στιγμή, τον οποίο υποψιάζομαι ποιος είναι και είναι και φίλος μου πολύ, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να έχουν αναβληθεί πάρα πολλά ραντεβού με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ζήτημα είναι ότι εμείς σαν ιατρικός σύλλογος έχουμε δώσει μια προτεραιότητα. Και η προτεραιότητα που έχουμε θέσει εμείς είναι να προχωρήσουν και να πάνε καλά οι εμβολιασμοί. Προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ένα εμβολιαστικό κέντρο στη Νότια Κέρκυρα και έχω τη διαβεβαίωση από την ΕΧΤΗ είπε ότι θα ανοίξει εμβολιαστικό κέντρο στη Νότια Κέρκυρα. Πότε γιατρέ μου, πότε. Άστε τη διαβεβαίωση. Όταν έρθουν εμβόλια, Κυριάκο μου, γιατί όπως βλέπεις δεν υπάρχουν εμβόλια αυτή. Μάλιστα. Όπως μου λέει πάντως ο ίδιος γιατρός, η μυϊκή αδυναμία που αναφέρεται στο ανακοινωθέν είναι σύμπτωμα. Δεν είναι ασθένεια. Ούτε παρενέργεια. Δεν ασθένεια, ούτε παρενέργεια. Είναι παρενέργεια, είναι σύμπτωμα. Ακριβώς. Τα ΔΕΛΦΑΕ τονίζει πως υπάρχουν δύο ηλεκτρολόγοι και εργάζονται να αλλάξει. Ενώ οι διοίκησοι του εργατικού κέντρου Κέρκυρας και η πλειοψηφία των αντιπροσώπων τόνιζαν πως υπάρχει ένας ηλεκτρολόγος και τέθηκε σε αναστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Για διωγμό λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας του ηλεκτρολόγου στο Αχίλιο κάνουν λόγο τόσο η προσωρινή δίκηση του εργατικού κέντρου Κέρκυρας όσο και η πλειοψηφία των αντιπροσώπων του εργατικού κέντρου. Μάλιστα και οι δύο επικαλούνται πληροφορίες. Πως ο εργαζόμενος αποτελεί τον μοναδικό ηλεκτρολόγο στο Αχίλιο. Αγγελία από το σωματείο, από τα ένα από τα δύο σωματεία στο Αχίλιο, από το Μουσείο του Αχιλίου, σύμφωνα με την οποία ο μοναδικός εργαζόμενος, ο οποίος έχει ειδικότητα ηλεκτρολόγου, τέθηκε σε αναστολή εντελώς ξαφνικά, τελευταία μέρα της δήλωσης αναστολών και χωρίς να έχει ειδοποιηθεί για αυτή την αναστολή. Στο συγκεκριμένο θέμα για τον ηλεκτρολόγο, η ένστασή μας είναι ότι πέρα ότι ο άνθρωπος είναι συνδικαλιστής αντιπρόσωπος στο εργατικό κέντρο και αυτό εγείρει πολλά θέματα, η ένστασή μας είναι ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο μουσείο να βρίσκεται χωρίς επιτήρηση μιας βασικής ειδικότητας, μιας ειδικότητας που θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιφυλακής για τέτοιες εγκαταστάσεις.
Καταγγέλνουμε λοιπόν αυτή την τακτική. Καλούμε το ΚΕΠΕΚ να έρθει να κάνει ελέγχους και να έρθει να κάνει ελέγχους όχι μόνο στην περίπτωση αυτή που πρέπει να επιβάλλει την επιστροφή του ηλεκτρολόγου και όχι μόνο την επιστροφή, αλλά και την πρόσληψη και άλλων ηλεκτρολόγων. Δεν μπορεί το αχίλιο του μουσείου να λειτουργεί με ένα και μόνο ηλεκτρολόγο. Τις άλλες βάρδιες τι γίνεται, όταν έχει ρεπό τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν, αναδεικνύεται ένα τεράστιο θέμα με το αχίλιο, πρέπει να προσληφθούν και άλλοι ηλεκτρολόγοι στο αχίλιο, όχι να βγαίνει σε αναστολή ο ένας και μοναδικός. Απάντηση καταγγελίες αυτές έδωσε η εταιρεία κοινή του δημοσίου ΑΕ, η οποία διευκρινίζει ότι με βάση συνεπώς το νομικό καθεστώς της ΕΤΑ ΑΕ νομίμως έθεσε τη συμβάση εργασίας μέρους του προσωπικού της σε καθεστώς αναστολής στην επιχειρηματική της μονάδα Μουσείου Αχίλιο, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επιπροσθέτως, η ΕΤΑ αναφέρει πως η λειτουργία του Αχιλίου έχει ανασταλεί με απόφαση δημόσιας αρχής και μέρος των εργαζομένων έχουν τεθεί σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας τους βάσει της λίστας των κωδικών αριθμών δραστηριοτήτων που έχει οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Ομοίως, έχει πράξει η ΕΤΑ ΑΕ και για το προσωπικό όλων των επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων η λειτουργία τέθηκε σε αναστολή με απόφαση της πολιτείας και στόχο τον περιορισμό της διασποράς COVID-19. Επίσης, η εταιρεία σημειώνει πως έχει τη διακριτική ευχαίρεια να θέτει σε αναστολή εργασίας το σύνολο ή μέρος του προσωπικού της σε μια επιχειρηματική μονάδα, αξιολογώντας τις επικρατούσες συνθήκες και ανάγκες όπως την περίπτωση του Αχιλίου, τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, τις συντηρήσεις, τις ανάγκες καθαριότητας των κήπων και του δάσους. Ειδικότερα στην περίπτωση του Αχιλίου, εφόσον απασχολούνται δύο εργαζόμενοι, ένας ηλεκτρολόγος και ένας συντηρητής ηλεκτρολόγος, οι οποίοι αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον σε περιπτώσεις απουσίας, η ΕΤΑΛ έκρινε και αποφάσισε σύμφωνα με το δικαίωμα που της παραμένει ο νόμος να θέσει σε εναλλάξια αναστολή έκαστο των δύο εργαζομένων για την περίοδο των 15 ημερών. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Σπύρο Ζηνιάτη. Καλώς απόγευμα.